έβαλε και φωτιά. Τι έγινε ακριβώς? Ιάκωβε, υπάρχει σχετικό βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο. Το βλέπουμε. Φαίνεται να μπουκάρει, φαίνεται να μπουκάρει στον χώρο την ώρα που αρκετά άτομα έκαναν γυμναστική αρχικά σε ένα γυμναστήριο. Ενώ αφού προκάλεσε εκεί η αναστάτωση, μπήκε και σε δεύτερο γυμναστήριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Αραδίπου. Χτύπησε γυναίκα η οποία γυμναζόταν, ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Και προσπάθησε να θέσει κακόβουλα φωτιά, προκαλώντας και ζημιές στον χώρο. Ως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε έντονη η αναστάτωση. Εκείνη την ώρα υπήρχαν και άτομα τα οποία έκαναν γυμναστική. Το συγκεκριμένο πρόσωπο εντοπίστηκε και εναντίον του εκδόθηκε διατάγμα υποχρεωτικής νοσηλείας στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, καθότου αφού εξετάστηκε από γιατρό, έκρινε ότι έχριζε νοσηλείας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόσωπο, να σας πω ότι εναντίον του εκδόθηκαν και ένταλματα σύλληψης για τις κακόβουλες ζημιές στα δύο γυμναστήρια. Μάλιστα, Κατερίνα, δεν έπαθε κανείς κάτι. Είμαστε σίγουρα για την σωματική ακεραιότητα όλων όσων επηρεάστηκαν από τις δύο επιθέσεις. Πέραν από την γυναίκα. Φαίνεται ότι ευτυχώς και η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, διότι την χτύπησε ενώ γυμναζόταν. Εντάξει, προκλήθηκε όμως εντόνη αναστάτωση και στα δύο γυμναστήρια, γιατί ήταν και η ώρα τέτοια που είχε αρκετό κόσμο και στα δύο γυμναστήρια και πρόκειται για δύο πολύ γνωστά γυμναστήρια στη Λάρνακα. Ιάκωβε, αντιλαμβάνεστε τώρα να μπουκάρει κάποιος και να θέτει και φωτιά ενώ γυμνάζεσαι. Ευτυχώς αποφεύστηκαν τα χειρότερα. Ευτυχώς. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ.